υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένας μεσημεριανός ύπνος σε ένα γραφείο τελετών. Τι έλεγα πριν. Ναι, για τους δεινόσαυρους. Αναρωτιέμαι τελικά πώς εξαφανιστήκανε. Θα μπορούσαν να είχαν εξαφανιστεί από το κομίτι που είχε έρθει. Το είναι μετεωρίτης ή κομίτης αυτό. Αναρωτιέμαι πώς ξεχωρίζει ένα κομίτι από ένα μετεωρίτη. Να είναι κάτι που δεν θα πρέπει να με ενδιαφέρει, γιατί φαντάζομαι δεν θα πέσει ποτέ κανένας εδώ πέρα κάτω. Γεια σου, Τιμπε! Πώς πάντα κέφια. Φαντάζομαι όχι ιδιαίτερα καλά. Τουλάχιστον ξέρω ότι οι τύποι εδώ πέρα δεν ξέρουν απλωτές. Κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουν ούτε καν σερφ, οπότε. Γι' αυτό ξέρω ότι είμαι ο γαματερότερος τύπος εδώ πέρα. Γεια σου, Σίκη! Οκ. Μάλλον εξαφανίστηκε. Μάλλον ξέρει πόσο γαμάτος είμαι και έφυγε. Επίσης, κάποιος παίζει το βιολί του εδώ πέρα κάτω. Φαντάζομαι ότι κάποια άτομα είναι απλά περίεργα, δηλαδή. Το κρύο εδώ πέρα έχει αρχίσει να με πιάνει. Το πρώτο πράγμα που όταν ήρθα εδώ πέρα κάτω ήταν, λέω, ναι, ας παίξω με τα φώτα και ας παίξω βιολί. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω τα άτομα εδώ πέρα κάτω. Γεια σου, Θεοτόμα, που έχεις και λεφτά πάνω σου. Μάλλον αυτό το μέρος εδώ πέρα έχει αρχίσει να με πιάνει. Δηλαδή βλέπω πράγματα που δεν υπάρχουν, φωτάκια, από εδώ από εκεί. Εσύ! Πες μου τι ξέρεις. Πες μου, πήγε ο τύπος. Πες μου ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο αυτό το χρόνο. Πες μου τουλάχιστον ποιος παίζει το βιολί. Μετά το βιολιστή στέγη, έχουμε το βιολιστή. Σε οτιδήποτε είναι τέλος πάντων αυτό το μέρος εδώ πέρα. Βρε πανάθεμά σε. Πραγματικά αυτό είναι το καλύτερο μέρος που μπορείς να σκεφτείς για να κρυφτείς. Ένα ψυγείο. Μερικά άτομα απλά δεν έχουν φαντασία. Βέβαια, γιατί δεν έψαξες το ψυγείο, είναι το πιο προφανές μέρος εδώ πέρα. Γιατί είναι τα πάντα περίεργα φωτισμένα εδώ πέρα. Γιατί είναι αυτό εδώ. Ότι πας εδώ ήταν λίγο... νεκρόφιλος. Και ποδολάγνος, κατά πάσα πιθανότητα. Κάνε εδώ πέρα, έχει αφήσει τίποτα. Μπα. Βέβαια φοβάμαι αυτό που έγινε με τους δεινόσαυρους ότι θα γίνει κάποια στιγμή με τους ανθρώπους. Δηλαδή λυπάμαι τις επόμενες γενιές. Τα άτομα τα οποία θα έρθουν 20 χρόνια μετά από μένα. Δεν θα γνωρίσουν ποτέ τον Βάγκο Ξεπλένη. Δηλαδή τι είδους ανθρωπότητα θα είναι αυτή. Τι θα μπορούν να κάνουν αυτά τα άτομα. Που θα κοιτάξουν για καθοδήγηση. Ποτό. Nice. Θα μπορούσες να μην με πυροβολείς την ώρα που το πίνω. Θα το εκτιμούσα. Θα μαντέψω. Είναι μία από αυτές τις καρέκλες που έχουν πάνω τους. Ένα πολυβόλο. Είδα εκεί πέρα και χρηματοκιβώτιο. Ναι. Και τώρα μπορώ να πω νιά. Bye-bye. Καλή που συγνωρίσαμε. Ναι. Πραγματικά ποιος σκέφτεται να βάλει ένα πολυβόλο πάνω σε μια καρέκλα. Όλη η υπόθεση μου μυρίζει MacGyver. Πόσο μου άρεσε το MacGyver. Αυτές ήταν οι μέρες. Η τηλεόραση είχε κάτι να δεις. Τώρα, λαμπύρι. Δηλαδή πραγματικά. Σε περίπτωση που έχω να πάω στα δουλειά όπως... κατά πάσα πιθανότητα έχω 4-5. Αναρωτιέμαι τι θα γίνουν αυτά τα άτομα. Χωρίς τη δική μου καθοδήγηση, χωρίς τη δική μου έτσι. Γαματοσύνα, τους περιλούζει και να τους κάνει ακόμα πιο. Βα. Γιατί προφανώς τα δικά μου χρωμοσώματα θα είναι πολύ. Βα. Εν τω μεταξύ πρέπει να σκεφτώ και θα γίνει. Δηλαδή, πώς πραγματικά μια τυχαία γυναίκα που εντελώς τυχαία πέρασε από το κρεβάτι μου ή από το πάγκο της κουζίνας μου. Παλιότερα θα το έχει ονομάσει αυτό. Θα μπορούσες να μην με πυροβολάς την ώρα που σκέφτομαι το μέλλον του γιού μου. Γιατί προφανώς θα είναι γιος. Έτσι. Αυτά παθαίνει όποιος με διακόπτει. Αναρωτιέμαι πώς θα τον έχει ονομάσει. Θα μπορούσε πια να τον έχει ονομάσει Ευρυπίδη. Δηλαδή, πραγματικά τι είδους παιδική ηλικία θα ήταν αυτή. Προφυλακτικά. Δεν έχει. Τι είδους παιδική ηλικία θα έχει. Θα έχει τόσα παιδικά τραύματα. Και έτυχε πυροβολισμοί που δεν θα καταφέρει ποτέ να φτάσει στη δική μου γαματοσύνη.
αυτό το μέρος μου φαίνεται λες και έχει χτιστεί από ένα εντελώς άσχετο άνθρωπο. Θα μπορούσε να έχει χτιστεί από τον ίδιο άνθρωπο που έχει χτίσει και τον Pac-Man. Είναι τόσο μπερδεμένο. Όσο αφορά το γιο μου πάλι, αυτό που σκέφτομαι είναι πως καταρχάς φαντάζομαι ότι στη χειρότερη περίπτωση θα γινόταν δικηγόρος. Οπότε απλά θα πρέπει να τον σκοτώσω. Κάτι ξέρανε το ότι οι άνθρωποι στην αρχαία. Φύγε. Στην αρχαία Ελλάδα και στους αρχαίους πολιτισμούς δεν είχαν ποτέ δικηγόρους και τραπεζίτες. Και ο λόγος γι' αυτό ήταν το σκότανο μόλις γεννιόντουσαν. Δεν προλάβαιναν ποτέ να κάνουν αυτό που να κάνουν. Μετά κάποιος κατάφερε και ξεγλίστρησε. Δεν ξέρω, ίσως δεν έδωσε την κάρτα του την ώρα που βγήκε στον κόσμο μας από εκεί που βγαίνουν τα μωρά. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα στην κατάσταση που είμαστε. Νιώθω πάρα πολύ αυτό που λένε ή που έλεγε στο Spider-Man για την υπευθυνότητα. Δηλαδή ότι με μεγάλη δύναμη σου έρθει και μεγάλη υπευθυνότητα. Μόνο που αντί την υπευθυνότητα, την λέξη. Wow! Okay, bye-bye. Μόνο θα ήθελα να αλλάξω τη λέξη δύναμη με τη λέξη γαματοσύνη. Και φαντάζομαι ότι ο Spider-Man δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή πραγματικά. Έχεις ένα κακό. Οποιονδήποτε. Dr. Doom. Ήρθε να κάνει ντουμιές. Και κάποιος παίζει με τα φώτα πάλι. Τι. Okay, να μαντέψω. Θα μετρηθούν χιλιάδες τύποι. Κατά γενική ομολογία, φαντάζομαι ότι όταν σε θέλουν τόσα άτομα νεκρό, πρέπει να πεθαίνεις. Τουλάχιστον φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν αλήθεια για ένα λιγότερο επικό άτομο από μένα. Θα το. Φύγε. Θα μπορούσες να μην καίγεσαι επάνω μου. Μπορείς να το κάνεις στο δικό σου ελεύθερο χώρο και χρόνο. Ο Spider-Man λοιπόν. Ευχαριστώ για τα φωτά. Τελικά παίζει αυτός που σκότωσε ο τελευταίος να ήταν ο πιο ευγενικός άνθρωπος στον κόσμο. Πέθανε και με την τελευταία πράξη της ζωής του άνοιξε τα φώτα. Εντάξει, τι είναι αυτό. Θα μπορούσε να είναι. Χιλιάδες πράγματα. Μην κοιτάζουμε τώρα μετά από να φύγουμε. Ο Spider-Man λοιπόν. Πολεμάει τον Dr. Doom σε μια μεγάλη πόλη. Πεθαίνουν χιλιάδες γκομενάκια. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουν. Και δεν χρησιμοποιεί καλά τις δυνάμεις του. Δηλαδή, έτσι είχα τις δυνάμεις του Spider-Man. Θα ήμουν ένας γαμάτος Spider-Man για να πιστεύω το λόγο ότι θα χρησιμοποιούσα την αρχνοδιέστησή μου για να. Για να βρω που είναι τα κρυσφύγια των αντιπάλων. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα αυτά. Τα βραβεία είναι δικά μου. Ναι, έχω και βραβεία στο τένις, αν και προτιμώ το golf. Το golf είναι αντρικό άθλημα. Όλα αυτά στο golf δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τόσο εύκολα την ατάκα. Πιάσε τη ρακέτα. Παναφέρω τα μπαλάκια. Βάζοντας το χέρι σου μες στο παντελόνι σου. Παρ' όλα αυτά θα μου άρεσε να ήμουν ένας δεινόσαυρος που είχε τις δυνάμεις του Spider-Man και έπαιζε golf. Πιστεύω θα ήταν το καλύτερο για όλους μας.